Υπάρχει μια μεγάλη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας στον κόσμο, στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα σήμερα στην Ελλάδα. Παθητικές πολιτικές, οι οποίες επέτειναν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα σχεδόν διάλυση του κοινωνικού ιστού. Πρώην εργαζόμενοι, οικογενειάρχες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, βλέπουν τα όνειρά τους να γκρεμίζονται. Ερωτηματικά τα οποία τους ακολουθούν 24 ώρα μέσα τους και αναρωτιούνται. Αναρωτιούνται μήπως ζουν σαν ιτημένοι. Αναρωτιούνται τι έχουν κάνει λάθος. Αναρωτιούνται αν ο γάμος τους είναι ένας τυπικός και τελειωμένος. Αναρωτιούνται μήπως δεν έχουν στόχους ή μήπως δεν έχουν μέλλον. Μήπως, ερωτηματικά. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς, σε όλους εσάς και σε εμάς, σε εμένα και το λέω κάθε μέρα, είναι ότι η ζωή είναι επίθεση. Πρέπει να βρούμε τρόπους να πετύχουμε. Πρέπει να βρεις εσύ τρόπους να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να παλεύεις συνεχώς και πρέπει να προσπαθείς συνεχώς. Η απόφαση είναι δική σου. Είναι εσύ τι θα αποφασίσεις να κάνεις. Είναι εσύ τι θα αποφασίσεις να πετύχεις. Όσο βαδίζεις προς την αλλαγή, πρόκειται να κάνεις πράγματα ή συμπεριφορές που δεν έχεις κάνει άλλη φορά. Ίσως και να μην σου αρέσει αυτό που πρόκειται να κάνεις. Αλλά πρέπει. Προσαρμόσου όμως την αλλαγή. Δούλεψε το μέσα σου. Αυτό. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο αποτελεσματικά. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι καθυστέρηση για την επιτυχία σου. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι η αποτυχία σου. Η πρόβλεψη είναι το όπλο για την προετοιμασία. Και τι θα χρειαστείς? Θα χρειαστείς γνώση, αντίληψη και υλοποίηση. Γνώσεις για αυτό που θέλεις να κάνεις. Αντίληψη, άλλαξε. Σκέψου διαφορετικά πράγματα και κάντα. Πρέπει να προσιλωθείς στο στόχο σου. Πρέπει να προσιλωθείς στη θέλησή σου. Θέληση να γίνεις καλύτερος. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσεις. Δεν πρέπει να αφήσεις την θέλησή σου. Αυτό δεν πρέπει να αφήσεις. Μην κρίνεις όταν δεν είσαι καλά. Βάζε στόχους όταν είσαι δυνατός. Βάζε στόχους όταν έχεις πετύχει τους προηγούμενους. Δεν πρέπει απλά να κάνεις τη δουλειά σου. Πρέπει να την κάνεις όσο καλά μπορείς. Και αυτό πρέπει να το κάνεις συνεχώς. Ρώτα τον εαυτό σου ποιος θέλεις να γίνεις. Σπάσε τους δικούς σου κανόνες. Εσύ είσαι το εμπόδιο για να πετύχεις. Σπάσε τους δικούς σου κανόνες. Μη φοβάσαι. Ηγέτης είναι αυτός που ξεπερνάει τους φόβους του. Εάν πιστεύεις ότι αυτό που θέλεις να κάνεις είναι σωστό, κάντο. Άκου τον εαυτό σου. Αυτό είναι σημαντικό. Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα. Αρκεί εσύ να το πιστέψεις. Γίνε αυτό που θέλεις οι άλλοι να θυμούνται. Σκέψου το αυτό. Γίνε αυτό που θέλεις οι άλλοι να θυμούνται. Σκέψου το μετά και σύμφωνα με αυτό βάδισε. Εάν έχεις όνειρα, πρέπει να τα προστατέψεις. Πρέπει να παλέψεις γι' αυτά. Δεν πρέπει να τα παρατήσεις, γιατί η δική σου ζωή κρίνεται. Μην περιμένεις να σου δώσουν ελπίδες. Την ελπίδα πρέπει να τη βρεις εσύ, μέσα σου. Είναι σωστό αυτό που λένε, ότι όσο ζούμε ελπίζουμε. Αλλά είναι και σωστό να πιστέψουμε εμείς ότι όσο ζούμε παλεύουμε. Δεν ελπίζουμε απλά, παλεύουμε. Την δύναμη για να τα κάνεις όλα αυτά την έχεις μέσα σου. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τη χάσεις, απλά πρέπει να ψάξεις. Εσύ πρέπει να ψάξεις μέσα σου. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε βαθιά ανάσα. Και πες μπορώ. Πες μπορώ. Αυτός ο οποίος σήμερα παρουσιάζεται ευέλικτος, χαρακτηρίζεται από ταχύτητα στις αποφάσεις. Εμφανίζει μεγάλη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Και κυρίως είναι αποτελεσματικός, ώστε πλέον να μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να επικρατήσει. Εάν θέλεις να πετύχεις ως ηγέτης, πρέπει να δημιουργήσεις πιστούς οπαδούς. Πρέπει να δημιουργήσεις ανθρώπους
που να ξεπερνούν τους εαυτούς τους συνεχώς. Πρέπει να δημιουργήσεις ήρωες της καθημερινότητας. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει εσύ να δίνεις το παράδειγμα.